Έχετε στα σκαριά μια ιδέα και παράλληλα όνειρο ζωής να γυρίσετε μια ταινία? Αν σας ενδιαφέρει η πρωτοτυπία, μάλλον δεν θα σας προτείναμε την Κροατία. Στα τοπία της έχουν γυριστεί από το Game of Thrones και το Star Wars, μέχρι και το Mamma Mia το νούμερο το 2, ο Doctor Who, ενώ ήταν και το σκηνικό στην 12η νύχτα του Σέξπιρ. Εάν επιμένετε ωστόσο, δεν θα προσπαθήσουμε να σας αλλάξουμε γνώμη. Άλλωστε, ο Alfred Hitchcock είχε πει ότι στο Ζάνταρ μπορείς να δεις το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα. Τον εκτιμώ το Hitchcock, αλλά μάλλον ηλιοβασίλεμα Σαντορίνης δεν είχε δει. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την Κροατία. Η Κροατία στα κροατικά Χρβάτσκα, της οποίας η επίσημη ονομασία είναι Δημοκρατία της Κροατίας, είναι χώρα στη νοτιοανατολική Ευρώπη και συνορεύει στα βόρεια με την Ουγγαρία και τη Σλοβενία, στα ανατολικά με την Σερβία και την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ στα νότια με το Μαυροβούνιο. Το δυτικό της τμήμα βρέχεται από την Αδριατική θάλασσα. Έχει έκταση 56.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, περίπου η μισή Ελλάδα δηλαδή, και πληθυσμό 4.058.000 κατοίκους. Υπάρχουν κι άλλοι τόσοι Κροάτες που ζουν στο εξωτερικό. Το Ζάγκρεμπ είναι η πρωτεύουσα της Κροατίας και έχει πληθυσμό 973.000 κατοίκους. Στα κροατικά το όνομα της πόλης προέρχεται από το ρήμα Ζάγκραμπ που σημαίνει σκάβο. Η πόλη αποτελείται από τρία τμήματα, τα δύο παλαιότερα τμήματα Κάπτολ και Γκόρνι Γκραντ που βρίσκονται στο ψηλότερο σημείο και την Ντόνι Γκραντ, την κάτω πόλη δηλαδή, με εκτεταμένες σύγχρονες συνοικίες και βιομηχανικές περιοχές. Η σημαία της Κροατίας αποτελείται από τρεις ισομεγέθεις οριζόντιες λωρίδες, χρώματος κόκκινου, λευκού και μπλε, τα λεγόμενα πανσλαβικά χρώματα, και στο κέντρο της βρίσκεται το Εθνόσημο. Υιοθετήθηκε 10 μήνες προτού η χώρα να κηρύξει την ανεξαρτησία της από τη Ιουγκοσλαβία στις 21 Δεκεμβρίου του 1990. Όταν ακόμα η Κροατία ήταν τμήμα της Ιουγκοσλαβίας, η σημαία της ήταν ίδια, με τη διαφορά ότι είχε ένα πεντάκτινο αστέρι ερυθρού χρώματος με κίτρινο περίγραμμα στη θέση του Εθνόσημου. Το αστέρι αντικαταστάθηκε από το Θηρεό το Μάιο του 1990, λίγο μετά τη διεξαγωγή των πρώτων πολυκομματικών εκλογών. Η επίσημη γλώσσα της Κροατίας είναι η κροατική, η οποία είναι μια σλαβική γλώσσα βασιζόμενη στη στοκαβική διάλεκτο. Γράφεται αποκλειστικά με το λατινικό αλφάβητο. Σε κάποια τμήματα της Ίστριας και των Δαλματικών ακτών χρησιμοποιούνται και τα ιταλικά. Η μακρύτερη κροατική λέξη, η δική τους σκουλικομυρμικότρυπα, είναι η πριγεστόλο Ναζλιντνίκοβιτσιτσίνιμα, που σημαίνει η κληρονόμη του θρόνου. Οι Κροάτες έφτασαν στην περιοχή της σημερινής Κροατίας στις αρχές του 7ου αιώνα μετά Χριστόν. Οργάνωσαν το κράτος τους σε δύο δουκάτα από τον 1ο αιώνα. Ο Τόμισλαβ έγινε ο πρώτος βασιλιάς το 925, δημιουργώντας το πρώτο βασίλειο. Το πανηγυράκι αυτό κράτησε σχεδόν για δύο αιώνες, ακολούθησαν ενώσεις με την Ουγγαρία και Αυστρία και φτάνουμε ως διαμαγείας το 1918, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου η Κροατία συμπεριλήφθηκε στο μη αναγνωρισμένο βραχύβιο κράτος των Σλοβαίνων, Κροατών και Σέρβων που συγχωνεύτηκε στο βασίλειο της Ιουγκοσλαβίας. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου δημιουργήθηκε ένα φασιστικό κροατικό ή μη αυτόνομο κράτος καθοδηγούμενο από τους Ιταλούς και τους Γερμανούς. Μετά τη λήξη του πολέμου έγινε ιδρυτικό μέλος του σοσιαλιστικού κράτους της Ιουγκοσλαβίας μέχρι το 1990 που κήρυξε και την ανεξαρτησία της. Οι ακτές και τα νησιά της Κροατίας από την Ίστρια και το Κβάρνερ στα βόρεια μέσω της Δαλματίας διέπονται από μεσογειακό κλίμα, αν και είναι συνήθως αρκετούς βαθμούς πιο δροσερά στη βόρεια Αδριατική από ό,τι στο νότο. Το εσωτερικό της χώρας, το οποίο περιλαμβάνει το Ζάγκρεμπ και τη Σλαβωνία, χωρίζεται από την ακτή από τις Δυναρικές Άλπεις και έχει ένα εντελώς διαφορετικό κλίμα, αισθητά πιο ψυχρό. Το υψηλότερο βουνό στην Κροατία είναι η κορυφή Ντινάρα, Έλα Μωρή Ντινάρα, στα σύνορα με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στα 1831 μέτρα. Συγγνώμη Παντελή μου που καταστρέφω τον ενθουσιασμό σου, αλλά το βουνό λέγεται Ντινάρα. Το 10% της χώρας είναι προστατευμένο λόγω των 11 φυσικών και 8 εθνικών πάρκων και των 2 φυσικών καταφύγιων. Στα κροατικά νερά ζουν από τις τελευταίες φώκες μονάχους, ενώ από την άλλη στη χώρα φιλοξενούνται 15 διαφορετικά είδη φιδιών. Πώς θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε τα αγαπημένα σκυλάκια Δαλματίας? Υπήρξε μια κρίση ταυτότητα στην αρχή, ξεκίνησαν ως κυνηγόσκυλα, μετά ως σκυλιά μεταφοράς και πλέον αποτελούν ένα εξαιρετικό κατοικίδιο.
Υπάρχει μια περίπτωση να μην είναι αποκλειστικά κροατικά, αλλά γίνονται συνεχώς προσπάθειες να αναγνωριστούν ως κοιλιά της Κροατίας. Bonus facts. Στο Split, στο παλάτι του Διοκλητιανού, θα βρείτε μια αυθεντική αιγυπτιακή σφίγγα την οποία έφερε από την Αίγυπτο για να διακοσμήσει την είσοδο του τάφου του. Παράλληλα, τα τείχη του Stone είναι το πιο καλοδιατηρημένο οχυρωματικό σύστημα στον κόσμο μετά το σινικό τείχο στην Κίνα. Στην Πούλα υπάρχει το επίσης καλοφτιαγμένο αμφιθέατρο στο οποίο διοργανώνονταν αγώνες με μονομάχους κατά τα ρωμαϊκά χρόνια. Στα πιο σύγχρονα χρόνια τώρα, κάθε πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου από το 1715 στη πόλη Σιν πραγματοποιείται το Σινσκα Άλκα, ένα υποτικό τουρνουά στο οποίο ο στόχος είναι να πετύχεις με τη λόγχη σου ένα σιδερένιο δαχτυλίδι. Το Χουμ στην Ίστρια είναι η μικρότερη πόλη του κόσμου με 20 κατοίκους συνολικά. Και στο νησάκι Μπίσεβο κατοικούν 13 ολόκληροι άνθρωποι. Παραβλέπω τους ολόκληρους ανθρώπους για να αναφερθώ στην πανέμορφη αυτή σπηλιά που βρίσκεται εκεί. Η διάσημη παραλία Σλάτνη αλλάζει το σχήμα της ανάλογα με τη δύναμη των αέριδων. Μιας και δεν το φέρει κουβέντα, ο Νίκολα Τέσλα είναι Κροάτης, όπως και οι σπουδαίοι ταινίστες Ιβο Κάρλοβιτς και Γκόραν Ιβανίσεβιτς, με ειδίκευση στους Άσους. Η Κροατία έχει σαρώσει τα βραβεία Guinness, έχει πάρει το βραβείο μεγαλύτερης στρούφας στον κόσμο, το βραβείο μεγαλύτερου στρούντελ στον κόσμο, επίσης θα πάει πολύ καλά στην Ινοποιία και το οφείλει κατά ένα μεγάλο μέρος στις ελληνικές επιρροές 2.500 χρόνια πριν. Αν μας βλέπετε για πρώτη φορά και σας αρέσαμε, πατήστε το subscribe. Αν μας έχετε ξαναδεί, μήπως ήρθε η ώρα και για το καμπανάκι.